Καλημέρα, Χρήστο Αβραμίδη. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Διονύση. Καλημέρα στους φίλους ακροατές και τις ακροατές. Για λίγο πιο κοντά, αν θέλεις, το τηλέφωνο, Χρήστο, για να σας ακούμε καλύτερα. Χρήστο. Τώρα νομίζω μπορείς να ναι, τώρα, ναι. Τώρα έκανες τα μαγικά. Ωραία, καλημέρα και από μένα. Λοιπόν, τι σε έπιασε, μια κακή διάθεση απέναντι στον Biden? Είναι αρκετά ενδιαφέρον, Διονύση, ότι σε αυτό το κίνητρο έχουν εστιάσει περισσότεροι σχολιαστές. Οι μισοί είναι συνωμοσιολόγοι υπέρ του Τραμπ, οπότε θεωρούν ότι κάναμε την έρευνα. Στην έρευνα θα πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχει κριτική και προς τον Biden και προς τον Τραμπ. Οι μισοί θεωρούν ότι στρεφόμαστε ενάντια στον Τραμπ επειδή μας έχει βάλει το ΚΚ Κίνας. Οι άλλοι μισοί ότι στρεφόμαστε ενάντια στον Biden επειδή μας έχει βάλει ο Πούτιν. Οπότε είναι μια ενδιαφέρουσα διαμάχη στα σχόλια. Είναι ίσως μια από τις ελάχιστες φορές που δεν εμπλέκεται ο Σόρος πάντως. Δεν εμπλέκεται ο Σόρος, όχι. Καλά, ούτε το ΚΚΚ, ούτε ο Πούτιν δεν υπήρξε τέτοια χρηματοδότηση. Έστω επίπεδο των καταγγελιών και των συνωμοσιολογικών προσεγγίσεων, ως προς αυτό ο Σόρος είναι εκτός. Με το Σόρος δεν είχατε παρτίδες. Ωραία, εντάξει. Είναι εκτός. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι έχουμε να κάνουμε με μια αντιγραφή επικόλυση σε σχέση με τις συνωμοσιολογικές θεωρίες που επικρατούν στο εξωτερικό. Δηλαδή, είναι λες και έχει μπει στο Google Translate η τραμπική προπαγάνδα. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο Τζο Μπάιντεν είναι πια ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Όταν κάναμε την έρευνα περιμέναμε να ορκιστεί, υπήρχε ακόμα βέβαια μια μικρή πιθανότητα οι υποστηρικτές του Τραμπ να καταφέρουν να διαλύσουν αυτή την διαδικασία, τελικά δεν το έκαναν. Ο Τζο Μπάιντεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι επαγγελματίας πολιτικός για 5 δεκαετίες. Στην αρχή ως γερουσιαστής και στη συνέχεια ως γνωστόν ως αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με πρόεδρο τον Μπαράκ Ομπάμα. Οπότε το ιστορικό των ψηφοφοριών του είναι αποκαλυπτικό. Άμα πάμε πολλές δεκαετίες πίσω θα ξεκινήσουμε από το ότι στήριζε στην πραγματικότητα τον διαχωρισμό των μαύρων από τα λευκά παιδιά στο εκπαιδευτικό σύστημα, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε βέβαια με την ρατσιστική επιχειρηματολογία, ειδικά στον βορρά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής δεν ήταν τόσο εξόφθαλμα ρατσιστική η επιχειρηματολογία, αλλά στην πραγματικότητα έριχνε νερό στο ίδιο αυλάκι. Είναι το λεγόμενο bashing, όπου μπορούμε αν θες να πούμε δύο λόγια παραπάνω. Βεβαίως, να πούμε. Αν μη τι άλλο, για να εξηγήσεις αυτό που ανέφερες πιο πριν. Δηλαδή το σκεπτικό σε αντιδιαστολή ενδεχομένως με όσα συνέβαιναν στον Αμερικανικό Νότο τότε. Ναι. Να πούμε ότι για την ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και για την ιστορία των πολιτικών δικαιωμάτων των μαύρων, αποτελεί σημείο σταθμό μία απόφαση του 1954 όπου βγάζει τον διαχωρισμό αντισυνταγματικό. Έτσι λοιπόν αυτό είναι στη συνέχεια ένα ερώτημα πώς θα εφαρμοστεί στις επιμέρους πολιτείες. Μερικές πολιτείες δεν κάνουν τίποτα απολύτως, άλλες παίρνουν κάποια μέτρα για την άρση του διαχωρισμού και άλλες μπορεί να κλείνουν και τα σχολεία τους ακριβώς για να μην μπλεχτούν μαζί τα λευκά με τα μαύρα παιδιά. Μία από τις επιλογές που προκρίνεται είναι η μεταφορά με λεωφορείο. Η μεταφορά με λεωφορείο τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μπορεί προκειμένου να υπάρξει τέλος πάντων αυτή η ζύμωση, αυτό το πάντρεμα διαφορετικών πληθυσμών, τα παιδιά τα μαύρα που πηγαίνουν κυρίως σε σχολεία με υπερπληθυσμό θα πάνε σε άλλα σχολεία μέσω των λεωφορείων αυτών, οπότε θα είναι κοινά με λευκά και μαύρα παιδιά. Αυτό τώρα έχει κάποιες διαφορετικές αντιδράσεις σε επιμέρους πολιτείες. Όπως καταλαβαίνεις, οι πιο ρατσιστικές είναι στον Νότο, οι λιγότερο εξόφθαλμα ρατσιστικές είναι στον Βορρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε κάθε περίπτωση έχουμε σκληρές αντιδράσεις, κυρίως από λευκούς γονείς που δεν θέλουν τη χώρα της ελευθερίας, τη λεγόμενη, τα παιδιά τους να πάνε στο ίδιο σχολείο. Ο Biden λοιπόν, που είναι από μια πολιτεία, το Delaware, που έχει αρκετούς λευκούς γονείς που αντιδρούν,
στην πραγματικότητα υποστηρίζει το πρόγραμμα το 1972, το πρόγραμμα ένταξης δηλαδή, αλλά μόλις εκλέγεται αλλάζει γνώμη και οι ψηφοφορίες του είναι ενάντια σε αυτό το πρόγραμμα. Μάλιστα θεωρείται ότι από τους δημοκρατικούς congressmen, πώς να το πούμε, στα, όχι ακριβώς βουλευτές, δεν ξέρω πώς να το αποδώσουμε, από τα μέλη του Κογκρέσου, τέλος πάντων, για να το πούμε περιφραστικά, θεωρείται η πιο επιθετική φωνή. Και έτσι δεν είναι και τυχαίο ότι έχει αναπολύσει το πώς συνεργαζόταν με μέλη του Κογκρέσου, τα οποία ήταν ανοιχτά υπέρ του διαχωρισμού μαύρων και λευκών. Άρα το 1973 και το 1974 ο Biden αρχίζει να ψηφίζει ενάντια σε αυτά τα προγράμματα και μάλιστα χρησιμοποιεί μερικές από τις πιο επιθετικές διατυπώσεις, δηλαδή το λεγόμενο forced busing, δηλαδή την εξαναγκαστική μεταφορά με λεωφορείο, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι αυτές οι ρατσιστικές αντιδράσεις πλαισιώθηκαν ενίοτε με τον πολύ διακριτικό τρόπο επίκλησης της ελευθερίας. Πώς σήμερα έχουμε την επίκληση της ελευθερίας ή της αυτοδιάθεσης του σώματος προκειμένου να αρνηθούν τα εμβόλια κάποιοι στην ίδια χώρα, στο ίδιο κράτος. Έτσι είχαμε και το συγκεκριμένο. Μπορεί κάποιος να δει περισσότερα πράγματα στο διαδίκτυο. Στο τέλος του βίντεο κειμένου μας παραπέμπουμε σε πηγές. Θα πρέπει πάντως να συνεχίσουμε, γιατί είναι μεγάλη η ιστορία του Joe Biden. Θα πρέπει εν ίδια επιλόγου σε αυτό, εγώ θα πω το εξής. Είναι νομίζω αρκετά εντυπωσιακό και διδακτικό το γεγονός πως όλα αυτά διαδραματίζονται στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 70, όχι στη δεκαετία του 50 ή στα 60. Δηλαδή είχε προηγηθεί η νομοθεσία του Λίντον Τζόνσον για την ισότητα, μια νομοθεσία η οποία κακά τα ψέματα, τουλάχιστον στο θεσμικό επίπεδο, κάποιες κραυγαλαίες διακρίσεις, αρκετές κραυγαλαίες διακρίσεις, ας πούμε, ή τις εξάλειψε ή τις άμβλυνε αρκετά. Το τι γινόταν βεβαίως στον τομέα του ιδιωτικού επίπεδου, σε αυτό που λέμε στην πραγματική ζωή, είναι κάτι πολύ σημαντικό, αλλά θέλω να πω, δηλαδή, είχε ολοκληρωθεί η δεκαετία του 60, η κορύφωση των κινημάτων εναντίον των φυλετικών διακρίσεων, είχε αθωωθεί η Άντζελα Ντέιβις, έτσι, και παρόλα αυτά βλέπει κανείς πως τα ρατσιστικά στερεότυπα ήταν τόσο βαθιά ριζωμένα στην αμερικάνικη κοινωνία. Ναι, μιλάμε για 72-73, έτσι δεν είναι? Δεν μιλάμε για 62, δεν μιλάμε για 59, δεν μιλάμε καν και για 65-67. Και μιλάμε και για πιο μετά για τον Biden. Πάντως θα μπορούσε να πει κανείς ότι οι ρατσιστές παίζουν κατενάτσιο, ναι, και έτσι ο γκόλιθος στην άμυνα είναι τα μέλη του Κογκρέσου που επικαλούμενα την ελευθερία προσπαθούν να περιορίσουν τη δυνατότητα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να επιβάλλει εντός εισαγωγικών το να τηρηθεί το Σύνταγμα στο συγκεκριμένο ζήτημα. Πάμε στα άλλα τώρα. Πάμε στα άλλα. Πάμε μέχρι το Ιράκ. Mm-hmm. Στο Ιράκ, ως γνωστόν, έγινε ένας πόλεμος. Ο οποίος πόλεμος γιατί ξεκίνησε? Γιατί η κυβέρνηση του Σαντάμ Χουσέιν είχε χημικά όπλα, υποτίθεται. Είχε όπλα μαζικής καταστροφής. Τελικά δεν είχε όπλα μαζικής καταστροφής, είχε πετρέλαιο. Πολύ πετρέλαιο στο Ιράκ και ο Biden ψήφισε μαζί με τον Bush και τους Ρεπουμπλικάνους υπέρ της επέμβασης. Ως γνωστόν, πολλά χρόνια μετά, 7 με 8 χρόνια, οι ΗΠΑ αποχώρησαν, πολλές μετρήσεις επίσημων φορέων κάνουν λόγο για πάνω από 1 εκατομμύριο νεκρούς, περισσότερο Ιρακινών και λιγότερο Αμερικάνων στρατιωτών. Ο Biden συνέχεια έχει κάνει διαφορετικές και αντιφατικές δηλώσεις. Η μία είναι πως κάπως αντιτάχθηκε από την πρώτη στιγμή. Η άλλη είναι πως το ψήφισμα που υπέγραφε δεν έλεγε ακριβώς αυτό, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ότι ο Μπούς έκανε κακή διαχείριση του ψηφίσματος με τη συγκεκριμένη επέμβαση και θα μπορούσε να γίνει αλλιώς κτλ. Κτλ. Βέβαια το ιστορικό των ψηφοφοριών του δεν έχει να κάνει μόνο με το Ιράκ σε ό,τι αφορά τις επεμβάσεις σε ξένες χώρες. Οι άλλες ήταν λίγο λιγότερο αιματηρές, για την ακρίβεια λίγο λιγότερο αιματηρές για τις ΗΠΑ, γιατί βασικό κριτήριο είναι να μην κατεβαίνουν οι στρατιώτες στο έδαφος και να μην γυρίζουν πίσω φέρετρα, το γνωρίζουμε αυτό. Επομένως, στη Γιουγκοσλαβία
οι βομβαρδισμοί στη Λιβύη και στη Συρία τελευταία είναι από τα έργα του Τζο Μπάιντεν, από αυτά που στήριξε αναφανδόν. Και φυσικά η στήριξη της αλλαγής καθεστώτος στην Ουκρανία, που όλοι γνωρίζουμε που μας έχει βάλει, μας έχει βγάλει, έχει δεσμευτεί κιόλας ο Τζο Μπάιντεν ότι άμα βγει, να δούμε αν θα το υλοποιήσει, θα παράσχει στην Ουκρανία ακόμα και φωνικά όπλα. Ναι. Ας ελπίσουμε να μην έρθουν στη χρήση των στελεχών του δεξιού τομέα που είχαν στελεχώσει έτσι, νευραλγικές θέσεις του κράτους μετά το Μαϊντάν. Ναι, τον νεοναζί, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, είναι πασίγνωστο το ειδικό βάρος που έχει η ναζιστική συνιστόσα, η φιλοναζιστική συνιστόσα στην διακυβέρνηση της Ουκρανίας σήμερα. Όπως είναι και νομίζω παγκύρνως γνωστό ότι ο Μπάιντεν, για να τονώσει το κύρος του ΝΑΤΟ, για να ζωντανέψει, να δώσει ένα φιλί ζωής, αν θέλει, σε αυτόν τον οργανισμό που ο Μακρόν το χαρακτήρισε εγκεφαλικά νεκρό, θα θελήσει να υπογραμμίσει την εχθρότητα απέναντι στη Μόσχα. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τις διεθνείς σχέσεις, αν θέλεις και για τις σχέσεις ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Γερμανία, που στον τομέα της ενέργειας έχει αρκετά κοινά συμφέροντα με την Ρωσία, τι θα σημάνει έτσι και στο πεδίο των πιέσεων προς χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω επί του παρόντος πως είναι σημαντικό να συγκρατήσουμε αυτό, πως όταν ένας Αμερικανός πρόεδρος θέλει να τονώσει το κύρος του ΝΑΤΟ, να αναζωογονήσει το ΝΑΤΟ, πρέπει να του βρει και έναν πάγιο ρόλο. Έτσι δεν είναι? Και ο πιο αυτονόητος πάγιος ρόλος είναι η αντιμετώπιση των όποιων κινδύνων εντός εκτός εισαγωγικών απορρέουν από τη Ρωσία. Άρα επ' αυτού θα έχουμε μία, ας το πούμε έτσι, πινελιά, να την πούμε ψυχροπολεμική με σύγχρονους όρους, δεν ξέρω. Αλλά εν πάση περιπτώσει ας συνεχίσουμε την σταχυολόγηση και εδώ είμαστε για να δούμε και στο εγγύς μέλλον το πώς θα εξελιχθεί. Ναι, αξίζει να μιλήσουμε για το θέμα της άσκησης των διαχωρισμών, το οποίο δεν είναι μόνο ζήτημα φιλετικό, είναι, θα έλεγα εγώ, κατά βάση οικονομικό. Και εδώ πέρα ο Μπάιντεν έχει κάνει μια επιλογή που έχει κατακριθεί ιδιαίτερα, καθώς συνέβαλε και αυτή σε αυτό το ντροπιαστικό ποσοστό των μαύρων φυλακισμένων, το οποίο είναι αναντίστοιχα μεγαλύτερο σε σχέση με την ύπαρξη μαύρων στον γενικότερο πληθυσμό. Έτσι λοιπόν, το 1994 συνέγραψε, ήταν από τους συγγραφείς, του αντιεγκληματικού νόμου, θα λέγαμε, του Crime Act, με βάση τον οποίο, πρώτον, δεν καταργήθηκε η θανατική ποινή, αλλά διευρύνθηκε για παραπάνω εγκλήματα, και δεύτερον, είχαμε μια αυστηροποίηση των ποινών, η οποία κατά βάση έπληξε τους μαύρους πληθυσμούς. Το ιστορικό του Μπάιντεν στην καταστολή βέβαια δεν είναι μόνο αυτό, καθώς εκ νέου το 2001 ήρθε σε συνεργασία, άψογη συνεργασία με τους Ρεπουμπλικάνους για τον αντιτρομοκρατικό νόμο που γνωρίζουμε όλοι, τον Patriot Act, ο οποίος αποτελεί πλέον μια σημαντική ψηφίδα στο ψηφιδωτό παρακολουθήσεων και αυταρχισμού που έχουμε, καθώς ήταν από αυτούς που άνοιγε το δρόμο προκειμένου το FBI και όλες αυτές οι υπηρεσίες να μπορούν να παρακολουθούν οποιονδήποτε χωρίς εντάλματα. Να θυμίσω ότι μιλάμε για την περίοδο μετά την αντιτρομοκρατική ιστερία της επίθεσης στους δίδυμους πύργους. Από εκεί και πέρα αξίζει να πάμε ξανά στο οικονομικό πεδίο για να δούμε ότι το 2005... Μία στάση μόνο στο θέμα της θανατικής ποινής θα ήθελα. Βρίσκω απολύτως λογική με βάση τους προσανατολισμούς του Δημοκρατικού Κόμματος γενικώς την κίνηση του Μπάιντεν. Είπες όταν το 1994. Ας θυμηθούμε κάτι, Χρήστο. Το 1992 διέκοψε την προεκλογική του εκστρατεία ο Μπιλ Κλίντον. Ήταν εκείνες οι εκλογές που τον ανέδειξαν ως πρόεδρο, έτσι. Ή αν θέλεις δεν τη διέκοψε, τη συνέχισε με άλλα μέσα. Ήθελε επιδεικτικά, για να μην την πάθει όπως ο Δουκάκης, μια φορά και έναν καιρό, να τονίσει την θέση του υπέρ της θανατικής ποινής. Έκανε το εξής. Διέκοψε λοιπόν τις προεκλογικές του δραστηριότητες, τις τυπικές, τις κανονικές, για να παρευρεθεί σε μια εκτέλεση ενός θανατοποινήτη του J.J. Rector. Είδες, τυχαίνει να θυμάμαι και το όνομά του.
Το χαρακτηριστικό του πράγματος είναι πως εκείνος ο θανατοποινήτης ήταν διανοητικά καθυστερημένος. Δηλαδή, εκτέλεσαν στο Άρκανσο, ήταν η πολιτεία του Κλίντον, έναν διανοητικά καθυστερημένο, ουδόλο σπάνιο αυτό βέβαια στις ΗΠΑ. Ο άνθρωπος ήταν τόσο φευγάτος, ώστε παρακάλεσε τους φρουρούς πριν τον πάνε για την θανατηφόρο ένεση να του κρατήσουν το επιδόρπιο του τελευταίου γεύματος για να το φάει αργότερα. Σε αυτή την εκτέλεση θεώρησε καλό να παρευρεθεί ο Μπιλ Κλίντον για να σηματοδοτήσει κάτι. Για να μην αφήσει περιθώρια στους Ρεπουμπλικάνους, να σπεκουλάρουν κάτω κοινό λεγόμενο, να πούνε να ορίστε, έρχονται τώρα οι ακρεφνείς ή συγκεκαλυμμένοι λιμπεραλιστές να διαλύσουν τα θεμέλια της κοινωνίας μας. Και ζήτω η θανατική ποινή. Λοιπόν, επομένως, το να το κάνει αυτό ο Biden το 1994, νομίζω πως ήταν στο ίδιο μήκος κύματος με τη γραμμή που είχε εκπέψει και ο Κλίντον σαφέστατα. Λοιπόν, ναι, πάμε παρακάτω. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι, μιας και μιλήσαμε για το ζήτημα των μαύρων, διάφορες πιο παροχημένες επιλογές έχουν αποτελέσει αντικείμενο αυτοκριτικής, αλλά αυτή η οικονομική ανισότητα που οδηγεί με τη διαμεσολάβηση του νόμου κιόλας ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μαύρων στις φυλακές είναι κάτι το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί για αυτοκριτική και προφανώς δεν μπορούμε να περιμένουμε και μεγάλες αλλαγές. Πάμε παρακάτω, πάμε σε κάτι που αφορά λίγο και εμάς, καθώς έχει να κάνει με τα δάνεια των καταναλωτών. Το 2005 μαζί με τους Ρεπουμπλικάνους ξανά στήριξε τον πτωχευτικό ή αντιπτωχευτικό νόμο, ο οποίος αφαιρούσε προστασία από καταναλωτές, από φοιτητές, που ως γνωστόν είναι πολύ σημαντικό ζήτημα τα φοιτητικά χρέη, και επίσης ακόμα και από όσους έχουν δανειστεί για προβλήματα υγείας, προκειμένου δηλαδή να καταφέρουν να ζήσουν, να μην πεθάνουν. Είναι ένα σημαντικό νομοσχέδιο και αυτό το γνωρίζει καλύτερα ο αντίπαλος όλων αυτών στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, καθώς ο χρηματοπιστωτικός τομέας ξόδεψε πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια σε λόμπινγκ για να μπορέσει να περάσει αυτόν τον πτωχευτικό. Και εδώ πέρα έχουμε και κάτι που ελέγχεται για διαφθορά, καθώς ευνοεί ο νόμος στη συγκεκριμένη περίπτωση τον μεγαλύτερο χορηγό του Biden. Μέχρι εκείνη τη στιγμή την MBNA, μια τράπεζα. Μάλιστα. Δεν είναι παράξενο, αλλά είναι πολύ χαρακτηριστικό. Δεν είναι ανεξήγητο, θέλω να πω. Βλέπεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να υπάρχει αυτό που λέμε άμεση ανταποδοτικότητα. Ο χορηγός θέλει νομοθετήματα χειροπιαστά. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Βέβαια υπάρχουν, υποτίθεται, κάποιοι μηχανισμοί. Ναι, ασφαλιστικές δικλείδες, ναι. Καλά. Υπάρχει ένα ανώτατο ποσό που μπορείς να προσφέρεις, βέβαια, άμα είσαι εταιρεία κτλ. Βέβαια παρακάμπτεται αυτό μέσα από τα PACS, τα λεγόμενα που είναι κάποιες άλλες, ας πούμε, νομικές κατηγορίες με τις οποίες μπορούν να αντλήσουν χορηγίες οι υποψήφιοι πρόεδροι, και ο συγκεκριμένος υποψήφιος πρόεδρος θυμάσαι, πολύ Χρήστο, καλά. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Πόσα από αυτά τα παλιά τα αρνήθηκε ολοκληρωτικά ή εν μέρη στην προεκλογική εκστρατεία ο Biden? Λοιπόν, όπως είδαμε, για το Ιράκ έχει πει κάποια πράγματα που ίσως εν είδη αντιπροέδρου του Εδεσαϊκού θα μπορούσαν να θεωρηθούν άρνηση. Για το ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο δεν αναφέραμε, έχει αρνηθεί ότι ζήτησε το κόψιμό της σε ένα έτσι απολαυστικό debate με τον Sanders. Όπως ο Sanders του έλεγε, Τζο, εντάξει, παραδέξου το, δεν πειράζει, είναι παντού στο YouTube. Και έλεγε αυτός, ναι. Όχι, δεν το έχω πει. Τέλος πάντων, μπορεί κανείς να το δει και μέσα στο βίντεο μας αυτό το μικρό απόσπασμα. Έχει κάνει μια σημαντική στροφή σε ζητήματα εκτρώσεων και στο ΛΟΑΤΚΙ κίνημα, δηλαδή είχε ψηφίσει και ένα νόμο που ήταν ενάντια στις εκτρώσεις, όχι με άμεση απαγόρευση, αλλά με άλλο τρόπο. Άλλωστε ούτε ο Τραμπ δεν πήγε σε άμεση απαγόρευση, έτσι. Στο ΛΟΑΤΚΙ κίνημα επίσης είχε ψηφίσει ένα γάμο για τον γάμο ως μια πράξη ανάμεσα σε κανονικούς ανθρώπους, εντός εισαγωγικών, την ετεροκανονικότητα τη λεγόμενη, και σε αυτό το ζήτημα έχει αλλάξει γνώμη. Επίσης, στο ζήτημα της Wall Street και στην απορρίθμιση που είχε πάλι στήριξη,
και σε αυτό έχει κάνει μια αυτοκριτική. Γενικά έχει, έχει μια ομπρέλα αντιδράσεων ο Biden όταν του τα θέτουν αυτά, είτε άλλοι υποψήφοι στα debate, είτε τέλος πάντων ο τύπος και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο ένας τρόπος αντίδρασης είναι, όπως είδαμε, να μην τα παραδέχεται, να λέει ότι δεν τα έκανε ποτέ. Ένας άλλος τρόπος είναι να πει ότι τα έκανε, αλλά έχει αλλάξει και εξελίσσεται. Και ένας τρίτος τρόπος είναι απλά να πει ότι τα έκανε και να μην κάνει και καμία αυτοκριτική. Έτσι λοιπόν, εμείς προσπαθούμε να δούμε, ήδη πριν ορκιστεί και πριν δούμε ποιο θα είναι το νέο Υπουργικό Συμβούλιο, το προς τα πού θα εξελιχθεί τελικά, προς ποια συμφέροντα, έτσι, γιατί τι είναι η ανθρώπινη ιστορία, να έχει μια πάλι μεταξύ διαφορετικών συμφερόντων. Και εδώ πέρα το να κάνει κάποιος ρεκόρ σε χορηγίες με πάνω από ένα δις και ταυτόχρονα να κάνει ρεκόρ σε απόλυτο αριθμό δισεκατομμυριούχων που τον χρηματοδότησαν, νομίζω δεν θα πρέπει να μας προκαταβάλει για κάποια πολύ θετική εξέλιξη προς τα κατώτερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα, να το πούμε έτσι ξύλινα. Δηλαδή, μπορεί να χρηματοδοτούν 96 δισεκατομμυριούχοι και να τους απογοητεύσει. Και για να φέρουμε ένα παράδειγμα συγκρίνοντας, τον Σάντερς τον χρηματοδότησε κυρίως η λαϊκή του βάση. Τον χρηματοδότησε ένας δισεκατομμυριούχος, δηλαδή ανοιχτά, και ο Σάντερς αρνήθηκε τα χρήματα, τέλος πάντων τα επέστρεψε, άρα στο τέλος δεν τον χρηματοδότησε κανένας. Την Καμάλα Χάρις, η οποία είναι η αντιπρόεδρος πια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, και οι κακές γλώσσες λένε ότι λόγω των πιθανών προβλημάτων υγείας του γυραιού Biden, θα αναλάβει και νωρίς, και πρόεδρος. Η Καμάλα Χάρις επίσης δέχτηκε πάρα πολλές δωρεές από δισεκατομμυριούχους κατά βάση την κούρσα για το χρήσμα των δημοκρατικών υποψηφίων. Είχε πάνω από 40 δισεκατομμυριούχους μόνο και μόνο σε αυτό το επίπεδο. Άρα μιλάμε για ένα δίδυμο εκλεκτό των πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου. Φτάσαμε, Χρήστο, στο τέλος εκπομπής. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, πολύ χαρακτηριστικά. Τώρα το τι ακριβώς με έλεγε Νέσε θα το βλέπουμε βήμα προς βήμα, εβδομάδα προς εβδομάδα, μήνα προς μήνα. Να πούμε και έτος προς έτος, δεν ξέρουμε για πόσα έτη θα μείνει για μια τετραετία μάλλον, ο Biden στον πολιτικό θόδωκο, θα δούμε. Λοιπόν, αν μείνει και τετραετία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Αβραμίδη. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η έρευνα και πολύ ενδιαφέροντα τα ευρήματα. Να είστε καλά.